Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, 9 με 11, μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας και θα συζητήσουμε για τα κυριότερα θέματα της ημέρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη δημοσιογραφία. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας τηλεφωνώντας στο 211-55-50-500 ή στέλνοντας το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Επανεκκίνηση. Ανοίγει ο δρόμος της ανάκαμψης. Αναπτυξιακή στροφή εξήγηλε ο Σαμαράς μετά τη συμφωνία με την Τρόικα. Οι παροχές 500 εκατομμύρια ευρώ εφάπαξ επίδομα σε 1 εκατομμύριο Έλληνες θα μοιραστεί τον Απρίλιο. Η ρευστότητα. Το δημόσιο θα ξεπληρώσει 1 δις ευρώ παραπάνω από τα χρέη του προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επόμενη σταθμή. Έξοδος στις αγορές και διευθέτηση του χρέους. Η ελαφρύνση είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Οι συμβιβασμοί επάλι είναι ότι έκανε πίσω η Τρόικα σε πολλές από τις απαιτήσεις της για το γάλα, τα φάρμακα και τις ομαδικές απολύσεις. Στο παρασκήνιο, τα γλυκά μηνύματα και το μοναχικό δίμητρο του Τόμσεν. Αντιδράσεις. Αλέξης Τσίπρας. Η συμφωνία με την Τρόικα κρύβει νέο μνημόνιο. Το ταξίδι. Επίσκεψη στήριξης από τη Μέρκελ πριν τις εκλογές. Κάτω βλέπουμε η στροφή προς την ανάπτυξη και οι θυσίες 5 ετών. Η χθεσινή συμφωνία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με την Τρόικα σημαδεύει τη στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη. Ύστερα από 7 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώθηκε ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αναθερμάνει τη συζήτηση στην αγορά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Μηνύματα αισιοδοξίας. Φως στο βάθος του τούνελ ύστερα από 4 χρόνια φαγούρα. Οριστικά 2,9 δισεκατομμύρια το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Πώς θα μοιραστούν τα 505 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Η Πειραιώς άνοιξε το δρόμο για τις τράπεζες. Υπερκάλυψε κατά 6 φορές το ομολογικό δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων. Στο 5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο. Προεξοφλείται η επιτυχής έξοδό της στις αγορές μετά την ανακεφαλαιοποίησή της. Η ολοκλήρωση της σκληρής διαπραγμάτευσης με την Τρόικα σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης περίοδου για την οικονομία. Χαρακτηριστικό του κλίματος αισιοδοξίας είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας μέτρα για την αποκατάσταση των αδικιών. Κάτω βλέπουμε τον Πούτιν και η άρνηση θα ήταν προδοσία, δηλώνει, ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Τμήμα της Ρωσικής Επικρατείας αποτελεί η Κρυμαία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε το διάταγμα. Μιλώντας στην Κόκκινη Πλατεία, έκανε λόγο για διόρθωση λάθους. Αριστερά βλέπουμε ο τελευταίος βουλευτής να κλείσει την πόρτα, εκτός Χρυσής Αυγής ο Μπούκουρας. Εικόνα αποσύνθεσης παρουσιάζει Χρυσή Αυγή. Σε κατάσταση πανικού, ο ηγετικός πυρήνας της διέγραψε το προφυλακισμένο βουλευτή Στάθη Μπούκουρα, που ήδη είχε δρομολογήσει την εγκατάλειψη της οργάνωσης. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τέλος στη λιτότητα. Υποσχεθήκαμε να βγάλουμε τη χώρα από την ύφεση και το πετυχαίνουμε. Τώρα χτίζουμε μια νέα Ελλάδα. Πλεόνασμα 2,9 δις ευρώ. Εφάπαξ ενίσχυση 200 έως 800 ευρώ σε 1 εκατομμύριο Έλληνες συμπεριλαμβανομένων των εντολών. 1 δις ευρώ σε οφειλές δημοσίου. Μείωση εισφορών κατά 3,9%. Τι κερδίζουν στις μηδιαίες αποδοχές, 1,5 εκατομμύριο μισθωτή του ΙΚΑ και ποιο το έφελος για τις επιχειρήσεις. Προτάσεις ο ΑΣΑ. Επεκτείνεται τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος στις 10 μέρες. Υποχρεωτικό πλέον το ζύγισμα του ψωμιού. Φάρμακα. Όχι σε πώληση από σούπερ μάρκετ για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, μόνο πτυχιούχος φαρμακοποιός, ο ιδιοκτήτης φαρμακείου. Δημόσιο. Καμία απόλυση υπαλλήλων το 2015. Συνέχιση του προγράμματος κινητικότητας. Με επιτυχία η επιστροφή της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές. Το σχέδιο Μίτσελ βλέπουμε κάτω για την ιστορική πρόκριση. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ψίχουλα στο δρόμο για την κάλπη. Προεκλογικό μοίρασμα του πλεονάσματος για ψηφοθυρικούς λόγους.
Το μέρισμα της κάλπης μοίρασε χθες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και πριν καν ανακοινωθεί το πλαίσιο της συμφωνίας. Περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, ένστολοι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυντοξιούχοι, άνεργοι και ανάπηροι, θα μοιραστούν 505 εκατομμύρια ευρώ από το πρωτογενές πλεώνασμα με βάση κυρίως εισοδηματικά κριτήρια. Για κάθε κεφάλι, το ποσό θα κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ, δηλαδή από 1,39 ευρώ την ημέρα. Ορισμένα από τα αγκάθια της συμφωνίας παραμένουν. Οι συζητήσεις θα αρχίσουν πάλι μετά το κουρνιαχτό των εκλογών. Θα δώσουν 505 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο πολίτες από το πρωτογενές πλεώνασμα. Θα ενισχυθούν ένστολοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και ανάπηροι. Δεξιά βλέπουμε ο Δημήτρης Χριστόφιας δηλώνει απικιακή η πολιτική των Γερμανών. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιρρύπτει ευθύνες στους τραπεζίτες αλλά και στους ηγέτες του Δυσί και το Δίκο για το μνημόνιο που επιβλήθηκε στην Κύπρο που ασκεί σκληρή κριτική στο διάδοχο του προεδρικού Θόκο. Τονίζει ότι έγιναν εγκλήματα στην Κύπρο τα οποία διαπράχθηκαν από τους εθνικιστές και σοβινιστές και των δύο κοινοτήτων. Ο Αντώνης Σαμαρά αναζητά τη δεξιά ελιά. Σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά επανέρχονται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με αυτά, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται την εξαγγελία νέου κόμματος μέσα στο καλοκαίρι, με συμμετοχή ακόμα και στελεχών προερχομένων από το ΠΑΣΟΚ. Ρένα Δούρου αφοσιώνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η υποψήφια περιφερειάρχη Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει το γάντι προς τους συνοψηφίους της, ανακοινώνοντας την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα. Τη διαδέχεται στη Βουλή η Έλενα Βλονίτου. Χρυσή Αυγή. Εικόνα αποσύνθεσης και δεύτερος βουλευτής ο Ευστάθιος Μπούκουρας εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής αποφάσισε να προτείνει την άρση εισηλίας 4 ακόμα βουλευτών της και την επέκταση του κατηγορητηρίου για 3 ήδη προφυλακισμένους. Κάτω βλέπουμε ο Τσίπρας, σκανδαλώδης, απαλλαγή Λάτσι. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό κατέθεσε χθες ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας σκανδαλώδη απαλλαγή του Σπύρου Λάτσι από τις ευθύνες του για τη χρεοκοπία της Eurobank. Ζημιά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ θα προκύψει από τη διαδικασία που συμφώνησαν κυβέρνηση, Τρόικα και τραπεζίτες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών. Και μετά την εφημερίδα των συντακτών, περνάμε στην ελευθεροτυπία. Λίγο ψήφουλα ψήφου σου γυρεύω. Ο Σαμαράς ξέχασε τη διανομή 70% του πλεονάσματος. Και μοιράζει το 17%, δηλαδή ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα σε ανέργους, ανάπηρους, χαμηλοξυντοξιούχους και ένστολους. Πάνω βλέπουμε θρίλερ με τον άφαντο τραπεζίτη. Στους ανακριτές πρέπει να εμφανιστεί αύριο ο ελληνοελβετός τραπεζίτης Φάνης Λιγινός, που συνδέθηκε κατά τη δικαστική έρευνα για τις μίζες στα εξοπλιστικά από τον Αντώνη Κάντα με κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο το οποίο αποκάλεσε πατέρα. Ο τραπεζίτης δεν εμφανίστηκε στο πρώτο ραντεβού, καθώς ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, σύμφωνα με τον συνήγορό του. Μετά τον Λιγινό, εάν τελικώς εμφανιστεί, σειρά παίρνουν οι τραπεζίτες Σπύρος Μεταξάς, Έλσερ και Όσβαλντ. Κάτω δεξιά βλέπουμε και δεύτερος βουλευτής, άρον-άρον φεύγουν από τη Χρυσή Αυγή. Σε κατάσταση ραγδαίας αποσύνθεσης έχει εισέλθει τα τελευταία 24 ώρα Χρυσή Αυγή. Μετά τον Χρήστο Αλεξόπουλο και τον Στάθη Μπούκουρα, απέδρασε από την νεοναζιστική οργάνωση, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Χθες ήρθε η ασυλία άλλων 4. Επέλαση εργολάβων, διόδια στην Κρήτη αεροπορικός. Η κυβέρνηση δημοπρατεί εντός του Μαρτίου το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης στα μέτρα των εργολάβων. Το σχήμα παραχώρησης θα περιλαμβάνει μαζί με το νέο αεροδρόμιο και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα οδικών συνδέσεων και τέλη διοδίων που θα μπουν πρώτη φορά στη Μεγαλόνησο. Φίγκαρο στον Άγιο Παντελεήμονα βλέπουμε κάτω. Η λυρική σκηνή πήγε στον Άγιο Παντελεήμονα και έπαιξε με σκηνικά των ίδιων των μαθητών του 99ου Δημοτικού Σχολείου, που φοιτούν το 90% παιδιά μεταναστών, την όπερα Κουρέας της Σεβίλης του Ροσίνη. Η παράσταση έκλεισε με τη χοροδία του σχολείου να ερμηνεύει μαζί με τους λυρικούς καλλιτέχνες το τραγούδι του φινάλε. Όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία που ξεκίνησε το Μάιο του 2012 σε 70 δημοτικά σχολεία και συνεχίζεται σε άλλα 52. Περνάμε στην Καθημερινή. Πρώτο βήμα εξόδου από την κρίση. Σαμαράς, άλλα μέτρα δεν θα υπάρξουν. Ποιοι θα πάρουν από το μέρισμα των 505 εκατομμυρίων. Μείωση των εισφορών εργαδοτών εργαζομένων. Τι αλλάζει για γάλα, φάρμακα και βιβλία. Δεξιά βλέπουμε η Ρωσία προσάρτησε την Κρυμαία, ένταση στη Σιμφερόπολη.
Για πρώτη φορά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσική Ομοσπονδία αυξάνει τα εδάφη της, προσαρτώντας τη χερσόνησο της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης. Την ιστορική αυτή απόφαση ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία του ενώπιον των δύο νομοθετικών σωμάτων του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Αριστερά βλέπουμε επιστροφή στις αγορές πριν από τις εκλογές, με πενταετές ομόλογο 1,5 έως 2 δις. Η πρώτη από τη 2009 επιτυχής έκδοση ομολόγων της Πειραιός. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση τριετούς ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιός, η πρώτη ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος από το 2009. Σειρά έχει η Δημοκρατία. Άσπρο, 500 εκατομμύρια από το πλεώνασμα θα μοιραστούν το Μάιο σε 1 εκατομμύριο ισοπεδωμένους πολίτες. Μαύρο, η μικρή αύξηση των μισθών από τη μείωση των εισφορών επιτυχάνει τη χρεοκοπία των ταμείων. Όλα για όλα από την κυβέρνηση. Εφορία για 2 μήνες πριν από τις θυμωμένες εκλογές. Σκοτεινά παιχνίδια για τη Χρυσή Αυγή. Το διάγγελμα του Σαμαρά και το αντίο του Στουρνάρα. 1 δισευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Παραμένει ο φόρος λιμιτόμους υπεραξίας. Χαμηλώνουν τα πρόστιμα για μη απόδοση ΦΠΑ. Ανοίγει ο δρόμος για ομαδικές απολύσεις σε τράπεζες και μεγάλες εταιρείες. Κάτω αριστερά, η Εκκλησία σώζει το άσυλο ανιάτων. Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου χθες στο Ίδρυμα. Success story με αγροτουρισμό. Το ζευγάρι που μεγαλουργεί στην Κρήτη. Περνάμε στην ημερησία. Συμφωνία σταθμός. Λύεται η πολιορκία και απελευθερώνεται το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. Διαβατήριο για την ανάπτυξη το πρωτογενές πλεώνασμα των 2,9 δις. Πάνω βλέπουμε προαναγγελία για μείωση της φορολογίας, στόχος η τόνιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενιαίος φόρος 15% στα εταιρικά κέρδη, χαμηλότερος ΦΠΑ σε κρίσιμους κλάδους. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το βράδυ στους εξαγωγείς, τόνισε ότι μόλις οι συνθήκες της οικονομίας το επιτρέψουν, θα προχωρήσει στην υλοποίηση της δέσμευσή τους για την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών στο 15%. Αριστερά βλέπουμε ισχυρό ενδιαφέρον ξένων. Επιτυχής έξοδος στις αγορές από την Τράπεζα Πειραιός. Για πρώτη φορά μετά την κρίση, η ελληνική τράπεζα βγήκε στις αγορές με την έκδοση ομολογιακού δανείου. Άντλησε το ποσό των 500 εκατομμυρίων με επιτόκιο 5% και υπερκάλυψη 6 φορές. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν 240 θεσμικοί από 25 χώρες. Σταθμό χαρακτηρίζει την έκδοση το Reuters, ενώ οι ευτοί υποστηρίζουν ότι οι ξένοι επενδυτές στοιχηματίζουν σε σημαντική ανάκαμψη της Ελλάδας. Μέχρι 2 Ιουνίου οι συγκεντρωτικές καταστάσεις. Έσοδα-έξοδα Α τριμήνου. Η Τρόικα δέχτηκε τη μείωση έως και 80% των προστήμων για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων. Ανατρίμηνο θα υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές δηλώσεις από τους επαγγελματίες, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Ενώ για το πρώτο τρίμηνο, καταληκτική ημερομηνία είναι η 2 Ιουνίου. Έως 16 Μαΐου οι αιτήσεις. Επιδοτήσεις 140 εκατομμυρίων για 8.500 νέους αγρότες. Κάτω βλέπουμε, η κυβέρνηση πέτυχε στους στόχους που έθεσε. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Τρόικα. Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας από τον Αντώνη Σαμαρά. Γίνεται ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Σήμερα ολοκληρώνεται μια μεγάλη περίοδος δοκιμασιών και γίνεται ένα νέο ξεκίνημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας. Και περνάμε στην Αυγή. Μνημόνιο βόμβα για μισθούς και συντάξεις. Κρατούν κρυφή τη συμφωνία, φοβούμενοι τις αντιδράσεις. 0,6 έως το 3,3 ευρώ ημερεσίως το προεκλογικό φιλοδόρημα για εξαγορά 900.335 ψήφων. Σε χώρα φτωχών και ανέργων μετατρέπει οριστικά τους Έλληνες η νέα συμφωνία μνημόνιο κυβέρνησης και Τρόικας, καθώς δίνει το τελευταίο χτύπημα στα ταμεία και ισοπεδώνει τους μισθούς. Η μείωση των εισφορών στα ταμεία κατά 21%, από το οποίο το 15% αφορά τους εργοδότες, αποτελεί κατ' ουσίαν ένα νέο PSI και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό της συντάξης λίαν συντόμους. Για τους μισθούς θεσπίζεται ο μηχανισμός ώστε σταδιακά να συμπιεστούν κάτω των 500 ευρώ. Η συμφωνία που κρατείται κρυφή ακόμα και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και όλες τις αξιώσεις της Τρόικας για τις οποίες η κυβέρνηση δήλωνε ότι δεν διαπραγματεύεται
όπως η επέκταση του φρέσκου γάλακτος στις 11 μέρες που ανοίγει την πόρτα στο να κατακλείσει η ελληνική αγορά από τις ξένες μεγαλοβιομηχανίες. Όχι σε διαθεσιμότητα και απολύσεις. Απεργία σήμερα και αύριο στο δημόσιο. Συνεχίζεται και την Παρασκευή η απεργία των εκπαιδευτικών. Συμβολική κατάληψη χθες στο Δήμο Αθηναίων από σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Συναντήσεις. Έχουμε πλεόνασμα και δεν ξεχνώ. Η διαθεσιμότητα δεν είναι απόλυση. Αυτή η διαβεβαίωση ακουγόταν από τα στόματα των υποστηρικτών της κυβέρνησης, μέσω μαζικής ενημέρωσης βουλευτών, ακόμα και αρμοδίων υπουργών, μέχρι τη στιγμή που τα περιθώρια του χρόνου για τους διαθέσιμους συμπολίτες μας άρχισαν να στενεύουν ασφυκτικά. Κρυμαία. Προσάρτηση με συνοπτικές διαδικασίες. Με συνοπτικές διαδικασίες, αγνοώντας τις κυρώσεις και τις απειλές της Δύσης, ο Πούτιν προσάρτησε χθες την Κρυμαία στη Ρωσία, λέγοντας μάλιστα πως δεν δέχεται μαθήματα διεθνούς συμπεριφοράς από κανέναν. Δύο παιδιά, πέντε ανήλικοι. Υγρός τάφος για άλλους 7 πρόσφυγες στο Αιγαίο. ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ώρα για αλλαγή μεταναστευτικής πολιτικής. Αγλαία Κυρίτσι. Ο λαός του Βορείου Αιγαίου δεν θέλει άλλα φαρμακονίσια στον τόπο του. Πάμε στο ριζοσπάστη. Συμφωνία κυβέρνησης Τρόικας με τη σφραγίδα του κεφαλαίου. Κουκουέ. Τα μνημόνια ενσωματώνουν τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις των κεφαλαιοκρατικών που υπήρχαν προ-κρίσης και σήμερα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη, είτε μέσω των μηχανισμών της Τρόικας, είτε και χωρίς αυτούς. Ακόμα και αν τελειώσει η σημερινή μορφή των μνημονίων, η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί μέσω των μηχανισμών υποπτίας και επιτήρησης που έχει συγκροτήσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέτρα λιτότητας και διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος που στόχο έχουν να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλίων σε βάρος των λαών. Να δυναμώσουν η λαϊκή οργάνωση και πάλι, η ενότητα των εργαζομένων, η λαϊκή συμμαχία που θα βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι τα μονοπόλια, το καπιταλιστικό σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν. Χρειάζεται ισχυρό κουκουέ παντού για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξει ο δρόμος για να απαλλαγεί ο λαός οριστικά από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Πάνω αριστερά βλέπουμε επίκαιρη ερώτηση του κουκουέ. Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ στους ανέργους για το Πάσχα. Δημήτρης Κουτσούμπας. Λιμάνια και ναυπηγεία αποκλειστικά λαϊκή περιουσία. Κάτω βλέπουμε Εργοστασιακή Επιτροπή. Καλή σε υπαφυλακή τους εργαζομένους στο Σκαραμαγκά. Σε οργάνωση και αγωνιστική ετοιμότητα καλούν τους εργαζομένους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά οι ταξικές δυνάμεις της Εργοστασιακής Επιτροπής μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας με την οποία ουσιαστικά προδιαγράφει την δραστική συρρίκνωση αν όχι το λουκέτο του ναυπηγείου. Μείωση επιχορήγηση στις αθλητικές ομοσπονδίες. Παράσταση διαμαρτυρίας από κουκουέ και ΚΝΕ σήμερα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το πάμε για την απεργία 9 Απρίλη. Να γίνει πανεργατικός ξεσηκωμός. Κρυμαία. Επισημοποιήθηκε η ενσωμάτωση στη Ρωσία. Σειρά έχει. Είναι αυτεμπορική. Πλεόνασμα αισιοδοξίας, αλλά τα δύσκολα κατόπιν εκλογών. Άναψε φράσινο φως για απόφαση εκταμείευσης της δόσης από το Eurogroup. Τρέχει μεταβατική περίοδος για φάρμακα και απολύσεις. Παρά τους αστερίσκους που περιέχει η συμφωνία με την Τρόικα, μεταθέτοντας για αργότερα τις δύσκολες αποφάσεις, ανάβει το πράσινο φως για να αποδεσμευτεί το Eurogroup, από το Eurogroup της 1ης Απριλίου η δόση των 8,8 δις ευρώ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε χθες το πρωί, ύστερα από μαραθώνιο διαβουλεύσεων 6 μηνών και σήμερα αναμένεται η περιληπτική ανακοίνωση της Τρόικας για το πλαίσιο αυτής. Τις επόμενες μέρες και το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, τα Υπουργεία θα καταθέσουν στη Βουλή τον εφαρμοστικό νόμο. Moody's, βλέπουμε πάνω αριστερά, οι μεταρρυθμίσεις έχουν δρόμο για να αποδώσουν. Εισηγημένες, τι αλλάζει στις συναλλαγές των μετόχων. Ευρωκοινοβούλιο, κρίσιμη διαβούλευση για την τραπεζική ενοποίηση. Κάτω βλέπουμε πώς θα υποβληθούν οι συγκεντρωτικές. Έως τις 2 Ιουνίου θα κατατεθούν οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2014. Έχουν προθεσμία έως τις 2 Ιουνίου, οι υπόχρεοι να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου και ειδικά για φέτος, συμφωνία με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κ. Θεοχάρη, οι εν λόγω καταστάσεις θα υποβάλλονται ανατρίμηνο, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρήμενων βιβλίων και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Από τις αρχές όμως του 2015 η υποβολή συγκεντρωτικών θα διαφοροποιηθεί κατά περίπτωση.
Φορολογία, οδηγός για ΑΕ και ΕΠΕ. Ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet και ως τις 30 Απριλίου θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδημάτων των επιχειρήσεων, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα καταβληθεί σύμφωνα με τις νέες διευκρινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε 8 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την νόμιμη προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Τα κέρδη που απέκτησαν οι ΑΕ και οι ΕΠΕ θα φορολογηθούν με αυξημένο συντελεστή 26%. Χρήστος Ταϊκούρας, νέο πλαίσιο διαχείρισης. Νόμο για την αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας της οικονομίας προανήγγειλε χθες από τη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Αυτά από την αυτοβορική. Και περνάμε στην Εσπρέσο. Νεκρός σε τροχαίο ο υπορτυχερός. Παιδινό Καρδίτσας, με σούπερ αυτοκίνητο που αγόρασε με λεφτά από το Λαϊκό Λαχείο. Κέρδισε δύο φορές, 550.000 ευρώ και 1.260.000 ευρώ. Κάτω βλέπουμε η αγωγή του ζωγράφου στον Δήμο Διδημότυχου. Διεκδικεί χρήματα για 15 έργα που φιλοτέχνησε για την πινακοθήκη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η μάχη της Κρήτης βλέπουμε κάτω για τις τρέντι τελετές των Κινέζων. Τα νέα αυτά ήταν από τις πολιτικές εφημερίδες και τώρα θα δούμε και τι γράφουν και οι αθλητικές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Η ιστορία σε καλή. Με όπλο το 2-0 του Πειραιά, ο Ολυμπιακός έτοιμος για την τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Champions League στους 8, Chelsea και Real. Μίτσελ, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μόγες, θα περάσουμε. Πάνω από 4.000 ερυθρόλευκοι οπαδοί στο Old Trafford. Πώς θα παίξει ο πρωταθλητής Ελλάδας. Ξεκινά επαφές με ομάδες για να καταθέσει προτάσεις στο Λίγκα. All Star Derby για την Κεφαλονιά. Συνεχίζουμε με τον γκολ. Θρίλε, ζήσε το όνειρο. Ο Ολυμπιακός γράφει απόψε στο θέατρο των ονείρων την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του. Στις 10 παρατέταρτο, στην Delta TAF και στην Over Sport Arena. Οι Μίτσελ, οι παίκτες μου δεν φοβούνται. Αισιόδοξος ο Μόγες ότι θα ανατρέψει το 2-0. Αναστασίου στον Guardian. Σπουδαία μια πρόκριση του Ολυμπιακού. Δημάτος, μάτς αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ολυμπιακό. Μπραουδάκης, 2.000 του Champions League και των καταγγελιών. Μίχος, 6 αγγλίδες για το Μανολά. Κουκουλάς, αυτή η νύχτα μένει τσάρνη ανάλυση η λογική του 4-6-0. Και αριστερά βλέπουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Ηράκλειο με στόχο να καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Σαν να μην έχει ρεβάνς. Σκέψεις για 4-3-3 από τον Αναστασίου απέναντι στον Όφη. Αναδρομή του γκολ στις 41 παρουσίες των Πρασίνων σε ημιτελικούς. Και δεξιά για την ΑΕΚ, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης μιλάει στον γκολ. Θα δούμε θετικά το αίτημα της ΑΕΚ. Θέλουμε να βρεθεί λύση και υπάρχει καλή διάθεση. Λέει λίγο πριν υποδεχτεί το αίτημα για εκχώρηση των απαιτήσεων Ψωμιάδη προς το δημόσιο. Και σειρά έχει το φως των σπορ. Μίτσελ, οι παίκτες δεν φοβούνται τίποτα. Ίσως φοβάμαι λίγο εγώ και αφού εκείνοι θα παίξουν όλα καλά θα πάνε. Ήρθαμε στο Old Trafford για να προκριθούμε. Με ένα γκολ θα έχουμε αρκετές ελπίδες να περάσουμε. Δεν επαναπαυόμαστε και δεν συμβιβαζόμαστε με το 2-0. Ο προκριματικός ξεκινάει από την αρχή. Ο Μόγιες υποφέρει. Η Μάντσεστερ είναι μεγάλος σύγχρονος και δεν μου αρέσει να βλέπω προπονητές να υποφέρουν. Πιστεύω ότι το μέγεθος του κλαμπ θα του δώσει την ευκαιρία να βελτιώσει την κατάστασή του στο μέλλον. Αβραάμ, δεν θα κλειστούμε πίσω. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής. Χρειάζεται πάθος, θέληση και αγωνιστικότητα. Χρειάζεται βέβαια και τύχη. Πάνω βλέπουμε, πριν από 30 χρόνια, η United είχε ανατρέψει ένα εις βάρος της 2-0 με την Μπαρτσελώνα στο κυπελούχον. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε και τώρα. Δεν θα αλλάξει τον μέλλον μου στον πάγκο, ενδεχόμενος αποκλεισμός από τον Ολυμπιακό. Η United δεν λειτουργεί έτσι. Η διοίκηση με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Θα κοιτάξουμε να ξαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του κόσμου. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αποκτήσει την κατοχή της μπάλας και να μας χτυπήσει στην κόντρα. Είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Θρίλε, μπορείς να προκριθείς. Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο νησί υποδέχτηκαν την αποστολή χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.
πολιόρκησαν τους Τσόρι, Σαβιόλα και Μανολά και Μίτσελ για μία φωτογραφία. Σειρά έχει η πράσινη. Κάντε όπως το Φάληρο. Αφιονισμένος ο Παναθηναϊκός κλείνει θέση στο τελικό από απόψε. Φουλ επίθεση με Μπέργα Μπέρτ, δένει άμυνα με Κουτρουμπί. Εμφάνιση, αλλά Καραϊσκάκη και σκορ πρόκλησης θέλει το τριφύλι στο Γεντί Κουλέ. Μαθήματα 3-0 από Αναστασίου. Ο Guardian ζήτησε από το προπανητή του Θριάμβου να μάθει στο Μόγες πώς καθαρίζει τον Όφι. 54 χρόνια αναμνήσεις. Σαν σήμερα, το 1960, εγκαινιάστηκε ο τάφος του Ινδού. Βλέπουμε πάνω αριστερά, Όφης Παναθηναϊκός στις 7, στο Τεοσπορ 1. Ξαναχτίζουμε την Κεφαλονιά. Παιχνίδι γιορτή στις 28 Μαρτίου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, από πράσινα και όχι μόνο αστέρια του ποδοσφαίρου, για τους πληγέντες από το σεισμό. Χορηγός η πράσινη. Η ώρα των σπορ. Αστέρι της Εθνικής ΚΑΠΑ 17. Ο 16χρονος σέντερ μπακ Στράτος Βάρνας, που εντυπωσίασε την Κυριακή με την Τριγλία και που κλήθηκε και στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, βρίσκεται ήδη στην αγκαλιά της Ένωσης. Τρομερά προσόντα έχει κάνει τους πάντες να παραμιλάνε στην ΓΑΜΑ Εθνική και ήταν η πρώτη φορά που η ΑΕΚ φέτος ξεχώρισε τόσο πολύ κάποιον παίκτη από τους αντιπάλους της. Στην κίνηση αυτή αποτυπώνεται περίτρανα η φιλοσοφία της ΑΕΚ που έρχεται, της ομάδας που θα αποτελέσει ξανά τη βάση όλων των εθνικών ομάδων, όπως συνέβαινε με τις σπουδαίες ΑΕΚ του ένδοξου παρελθόντος. Πάνω βλέπουμε, τελειώνει η εκχώρηση, καθαρίζει και η ΑΕΚ. Άρον-Άρον, ο Οικονομόπουλος κάλεσε χθες στα γραφεία του εκπροσώπους της Ένωσης και δεσμεύτηκε πως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκχώρηση δεν θα δημιουργήσει κανένα άλλο πρόβλημα στην πορεία της ομάδας. Σήκωσε το ΑΕΚΑΡΑ. Με πάθος και ψυχή, η Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα στις 5.30 στην ΟΤΕ TV στο κλειστό των Άλλων Λωσίων το Διομήδη στον τελικό κυπέλου. Ξεσηκωμό στον κόσμο που εξάντλησε μέσα σε λίγες ώρες τα 2.000 εισιτήρια και ζητάει κι άλλα. Κάτω αριστερά βλέπουμε ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας Έφη Αποστολάκη, ξεκαθαρίζει στην ώρα. Τελειώνουμε και με τα απορριμματοφόρα. Δημοτικό Συμβούλιο απόψε, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης, τη μεταφορά της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Αυτά και από την ώρα το σπορ και περνάμε στον πρωταθλητή. Η νύχτα μένει. Ο θρύλος απόψε στις 10 παρατέταρτο στη Δέλτα Τάφ και στην Όβαρσπορ στο ραντεβού με την ιστορία για την πρόκληση στους 8. Ο Μίτσελ αισιόδοξος όπως πάντα. Δεν φοβούμαστε, θα παίξουμε για τον γκολ. Δίλημα για την επίθεση, Βαλντές ή Κάμπελ. Αβραάμ, άγχος ναι, αλλά ζωνία όχι. Ατομικό πρόγραμμα ο Σαβιόλα. Παίζει ο Βέργος για την 18άδα. Σειρά έχει ο Γαύρος. Ναι. Πάμε για τους 8. Μας περιμένουν όλα τα θηρία. Μπάγερν, Μπάρτσα, Ρεάλ, Τσέλσι, Παρί, Ατλέτικο και Ντόρμουντ. 90 λεπτά από το θαύμα. Ο θρύλος μας έτοιμος για την παράσταση της ζωής του στο Θέατρο των Ονείρων. Ο Θεός της μπάλας μας τη χρωστάει αυτή την πρόκριση 15 ολόκληρα χρόνια. 13 ερυθρόλευκοι έχουν παίξει 14 μάτς στην Αγγλία με αποτέλεσμα 2-5-7 και ποτέ με σκόρ αποκλεισμού. Η δική μας παράδοση όμως δείχνει τεράστια προσοχή στα πρώτα 20 λεπτά και στα τελευταία 15. Κι όμως δεν είναι φόβητρο. Από τις 27 ομάδες που πήγαν στο Old Trafford, στα κύπελα Ευρώπης εδώ και 6 χρόνια, οι 13 δεν έχασαν. Δεξιά βλέπουμε το Μίτσελ, δεν φοβούμαστε τίποτα, πρέπει να βάλουμε ένα γκολ. Αβραάμ με ψυχή και πάθος. Περνάμε στη Live Sport. Φέρτε μας το κύπελο. Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο από τους φίλους του Παναθηναϊκού. 7 στις 7 προκρίσεις επί του Όφη, 24 χρόνια αίτητος σε ημιτελικούς, 10 διαδοχικές προκρίσεις σε τελικό. Πρέσινγκ πρόκριση στο Γεντί Κουλέ στις 7 στο Τενέτ. Ο Αλαφούζος κλείνει τρύπες πληρωμές από ΠΑΕ σε πιστωτές λόγω άδειας. Αποκάλυψη Αναστασίου στο Guardian. Έχω τριετές και θέλω να το εξαντλήσω. Says your glory. Η άνοδος της αυτοκρατορίας του Ολυμπιακού περνάει από το πεδίο μάχης του Μάντσεστερ και η υπερδύναμη της United θα υποκληθεί ξανά στους πολεμιστές του θρύλου. Και τέλος έχουμε τη γάτα. Με 17 παιχνίδια και 3 μονά αποδεκτά το κουπόνι. Κάνουμε παιχνίδια με τα γκολ. Όλα τα λεφτά στο Old Trafford. Φαβορή έχει δοθεί η Μάντσεστερ.
η Manchester United με 1,45, αλλά εξαιρετικές είναι και οι αποδόσεις για ισοπαλία με 4,30 και το διπλό του 5,75 του Ολυμπιακού. 7,50 απόδοση δίνει ένα ειδικό στοίχημα που φέρνει και την πρόκληση στους ερυθρόλευκους. Και αφού είδαμε τώρα και τις αθλητικές εφημερίδες, να δούμε τι γράφεται και στον ηλεκτρονικό τύπο και συγκεκριμένα θα δούμε τα τρία έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με πρώτο πρωτοσέλιδο, η Ζυρίχη καίει το θέμα. Με ασφαλιστικά μέτρα προσπαθεί να φημώσει τη ζούγκλα. Ομολογεί ότι μετακόμισε στην Ελβετία, θεωρεί ότι είναι στόχος τρομοκρατίας και επικαλείται τα προσωπικά δεδομένα. Δεύτερο πρωτοσέλιδο, τα ραντάρ κατέγραψαν το Boeing. Νέα στοιχεία για το εξαφανισμένο αεροσκάφος δίνει Ταϊλάνδη. Ενισχύεται το σενάριο της αεροπειρατείας. Και περνάμε τώρα στην Ουκρανία με το τρίτο πρωτοσέλιδο, θερμό επεισόδιο, νεκρός Ουκρανός στρατιώτης στη Σιμφερόπολη, προβοκάτσια καταγγέλουν οι Ρώσοι. Αυτά ήταν τα νέα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Το πρώτο θέμα μας λοιπόν θα αναφερθούμε πάλι σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Κίτρινος Τύπος που προβλήθηκε τη Δευτέρα.
και αφορά την μετακόμιση του Θέμου Αναστασιάδη στην Ελβετία. Ο εκδότης λοιπόν έφυγε πρώτος, εγκαταλείποντας τα πάτρια εδάφη, χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης σε κάποιο προάστιο της Ζυρίχης. Είναι φανερό ότι αισθανόταν άβολα μετά το διπλό σκάνδαλο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και το DVD Τσέχου Ζαχόπουλου. Ευνηδιάζοντας ακόμα και το στενό του περιβάλλον, εγκατέλειψε λοιπόν Νικτόρ την Αθήνα για να εγκατασταθεί οικογενειακός με τη σύζυγό του Βασιλική Παναγιώτου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο πολυτελές Κίκμπεργκ, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ζυρίχης. Ήταν τουλάχιστον ήσυχος ότι δεν θα είναι ασφαλής εκεί. Εντοπίστηκε λοιπόν ότι σε αυτή την περιοχή, διαπίστωση όμως ότι ακόμα και στη χώρα μας είχε ασφάλεια, επέλεξε ένα κλειστό πολυτελές συγκρότημα Φρούριο, σε περιφραγμένο κτήμα αρκετών στρεμάτων με ιδιωτικό δρόμο, έτσι ώστε η πρόσβαση ανεπιθύμητων προσώπων να καθίσταται αδύνατη. Είναι γνωστό ότι διακατέχεται άλλωστε από απίστευτες σεμονές και φοβίες. Μια απλή έρευνα στο Δημοτικό Αρχείο του Κίκλεμπεργκ ήταν αρκετή για τον εντοπισμό του. Να περάσουμε να δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την, σχετικά με αυτό το θέμα, από την εκπομπή της Δευτέρας, κίτρινος τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Στον φορολογικό παράδεισο της Ελβετίας ζει αυτοεξόριστος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με την οικογένειά του. Ο εκδότης έφυγε πρώτος, εγκαταλείποντας τα πάτρια εδάφη, χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης σε προάστιο της Ζυρίχης. Είναι φανερό ότι αισθανόταν άβολα μετά το διπλό σκάνδαλο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και του DVD Τσέκου Ζαχόπουλου. Απλοί υπολογισμοί τον έπεισαν ότι η διαβίωση εκτός Ελλάδας θα του κόστιζε κάτι λιγότερο από την κουστοδία μπράβων, αυτοκινήτων και μηχανών που τον συνόδευαν καθημερινά. Γίνεται πλέον φανερό ότι με την παραμονή του στην Ελλάδα διακινδύνευε πολλά πράγματα και κτημένα και μη, πέραν των γνωστών παρατράγουδων της δημόσιας διαπόμπευσης με κράξιμο γιαούρτωμα. Ευνηδιάζοντας ακόμα και το στενότερο περιβάλλον του, εγκατέλειψε νύχτα την Αθήνα για να εγκατασταθεί οικογενειακός με τη σύζυγό του Βασιλική Παναγιωτοπούλου και υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο πολυτελές Κίρχμπεργκ, το οποίο βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ζυρίχης. Ήταν τουλάχιστον ήσυχος ότι δεν θα μπορούσαν να τον ανακαλύψουν όσοι δεν ήθελε να συναντήσει ποτέ στη ζωή του. Η διαπίστωση ότι ακόμα και στη χώρα της απόλυτης ασφάλειας επέλεξε ένα κλειστό πολυτελές συγκρότημα Φρούριο σε περιφραγμένο κτήμα αρκετών στρεμάτων με ιδιωτικό δρόμο, ούτως ώστε η πρόσβαση ανεπιθύμητων προσώπων να καθίσταται αδύνατη, δεν ήταν έκπληξη. Είναι άλλωστε γνωστό στους παρικούντες ότι διακατέχεται από απίστευτες αιμονές και φοβίες. Ο δίθεν αντιμνημονιακός Θέμος Αναστασιάδης κατάλαβε νωρίς ότι οι δημοσιογραφικές κορώνες απευθύνονται μόνο στο λαοτζίκο, ο οποίος εισπράττει αποκλειστικά τη φτωχοποίηση από τις επιταγές της Τρόικας. Γιατί δεν θα περίμενε φυσικά να ψωνίσει με τα κουπόνια του σούπερ μάρκετ που μοιράζει αφιδώς από την εφημερίδα του για το weekend στη Ζυρίχη, όταν η διαμονή μιας οικογένειας εκεί κάτω, από τις συνθήκες που διαπιστώσαμε, κοστίζει με μαθηματική ακρίβεια πάνω από 30.000 ευρώ μηνιαίως. Η αυτοεξόριστη πλέον Βασιλική Παναγιωτοπούλου δεν συνοδεύει τα παιδιά στο αγγλόφωνο σχολείο, σπάει τη μονοτονία της καθημερινότητας με τα μπαστούνια περιπάτου, απολαμβάνοντας το τοπίο στην περίφημη λίμνη της Ζυρίχης, ενώ ο Θέμος ακολουθεί πιο δύσκολο πρόγραμμα, αναγκασμένος να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο για τις ανάγκες των εκπομπών και της έκδοσης. Ακόμα και οι πλέον χλιδάτες επιλογές έχουν κόστος. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ανακάλυψε η εκπομπή Κίτρινος Τύπος για το Θέμο Αναστασιάδη, ο οποίος απάντησε μέσα στο ρεσιτάλ πανικού του σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ζούγκλας, προσπαθώντας να αποκρύψει τη δυσάρεστη γι' αυτόν πραγματικότητα. Ομολογεί βέβαια ότι μετακόμισε οικογενειακός στη Ζυρίχη, επικαλείται όμως ότι τα προσωπικά του δεδομένα, ζητεί μάλλον να αποσυρθούν τα προσωπικά του δεδομένα από το διαδίκτυο, τα πέρα για πέρα αναλυθεί στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, ανακοίνωσε, δημοσίευσε το zoogla.gr. Περισσότερα αποσπάσματα μπορείτε να βρείτε και στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος, φυσικά μέσα από το zoogla.gr. Συνεχίζουμε τώρα, αλλάζουμε όμως θέμα και θα πάμε στην υπόθεση Boeing, όπου ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, όπως υποστηρίζει, λέμε όλη την αλήθεια για το Boeing. Σε συνέντευξη τύπου, λοιπόν, ο Υπουργός Μεταφορών Χισμαντίν Χουσέιν ξεκαθάρισε πως η Μαλαισία δεν αποκρύπτει στοιχεία από τις οικογένειες των επιβατών. Θέλω να διαψεύσω όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την πορεία του Boeing. Καταλαβαίνω πολύ καλά την αγωνία των οικογενειών. Η Μαλαισία θέλει να ξαναδεί τους γιους και τις κόρες της. Στο αεροσκάφος υπήρχαν 5 Μαλαισιανοί. Από την πρώτη στιγμή, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε το αεροπλάνο, δήλωσε ο Υπουργός.
Υπουργός. Να δούμε βίντεο με το σχετικό ρεπορτάζ. Το ναυτικό της Ινδίας αναζητεί το χαμένο Boeing στα εκατοντάδες ακατοίκητα νησιά της θάλασσας Ανταμάν. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Μεταφορών Χισαμουντίν Χουσέιν ξεκαθάρισε πως η Μαλαισία δεν αποκρύπτει στοιχεία από τις οικογένειες των επιβατών. Θέλω να διαψεύσω όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την πορεία του Boeing. Καταλαβαίνω πολύ καλά την αγωνία των οικογενειών. Η Μαλαισία θέλει να ξαναδεί τους γιους και τις κόρες της. Στο αεροσκάφος υπήρχαν 50 Μαλαισιανοί. Από την πρώτη στιγμή, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε το αεροπλάνο. Ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ακόμη ότι η Αυστραλία ηγείται των ερευνών στο νότιο τομέα. Ο Χισαμουντίν Χουσέιν επιβεβαίωσε πως η αστυνομία μετέφερε και εξετάζει τον εξομοιωτή πτήσεων που εντόπισε στο σπίτι του κυβερνήτη. Οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό την οικία του 53χρονου Ζάχαρη Αχμάντ Σαν. Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Αυτή τη φορά όμως θα περάσουμε στην άλλη πλευρά, δηλαδή στους συγγενείς των αγνοωμένων, οι οποίοι ξεκίνησαν απεργία πείνας, κατηγορώντας, προσπαθώντας έτσι να αναγκάσουν την Μαλαισιανή κυβέρνηση να του σπίτι τους κρύβει για την υπόθεση των συγγενών τους. Το μυστήριο λοιπόν που έγινε στο κόπτινγκ του Boeing των αερογραμμών της Μαλαισίας, σκεμμένα απενεργοποιήθηκε το σύστημα επικοινωνίας με τον πύργο ελέγχου, καλούνται να λύσουν οι εμπειρογνώμονες. Πρόσωπα κλειδιά, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας πάντως κάνουν τα σενάρια τρομοκρατικής ενέργειας ή αεροπειρατείας να εξελίσσονται με ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι συγγενείς λοιπόν, λόγω αυτών, σε στιγμές απόγνωσης και αγωνίας, αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον εφιάλτη τους με την απεργία πείνας. Βέβαια, δυστυχώς η Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας της Αυστραλίας, τώρα όσον αφορά τις έρευνες, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει περιορίσει διαδραστικά τις έρευνες που πραγματοποιούσαν για το Boeing 777 των Μαλαισιανών γραμμών σε μικρότερη έκταση από ό,τι πριν. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το μυστήριο του τι έγινε στο κόκπιτ του Boeing των αερογραμμών της Μαλαισίας τη στιγμή που εσκεμμένα απενεργοποιήθηκε το σύστημα επικοινωνίας με τον πύργο ελέγχου καλούνται να λύσουν οι εμπειρογνώμονες. Πρόσωπα κλειδιά ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας πάντως κάνουν τα σενάρια της τρομοκρατικής ενέργειας ή της αεροπειρατείας να εξετάζονται με ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο με το χαρακτήρα που είχε, λέει ένας φίλος του συγκυβερνήτη. Δεν βγάζει κανένα νόημα μια τέτοια πράξη από μέρους του. Νομίζω πως θα έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του για να προστατέψει τις ζωές των επιβενόντων. Οι συγγενείς των αγνοωμένων επιβατών εξακολουθούν να ζουν στιγμές απόγνωσης και αγωνίας. Πλέον κατηγορούν ευθέως την κυβέρνηση και τις αρχές της Μαλαισίας για σκοπούμενη απόκρυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στον εφιάλτη τους. Μάλιστα, αμέσως μετά την καθημερινή ενημέρωσή τους από τους επικεφαλείς των ερευνών, αποφάσισαν ομόφωνα πως θα προχωρήσουν σε απεργία πείνας μέχρι να αποκαλυφθούν όλες οι σκοτεινές πτυχές αυτής της μυστηριώδους εξαφάνισης του αεροπλάνου. Θα πάμε τώρα στη Ρωσία και στη Μόσχα, όπου αγνοεί το δεύτερο στάδιο κυρώσεων της Δύσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων που αφορούν ακόμα και τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, άφησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Εμείς δεν θα εξαιρέσουμε πρόσωπα ή ενέργειες. Θα ήθελα μόνο να πω ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, επιπρόσθετες κυρώσεις, αν η Μόσχα δεν αλλάξει κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς της στο θέμα της Ουκρανίας, τόνισε. Οι Ευρωπαίοι προειδοποίησαν τη Μόσχα με τρίτο επίπεδο αυστηρών κυρώσεων. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρολάν Φαμπίους δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εξετάσει την ακύρωση της πώλησης δύο πολεμικών πλοίων της Ρωσίας. Ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου έχουμε λογαριασμούς ή ακίνητης περιουσίας στο εξωτερικό. Είμαι πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για τον λόγο αυτό, οι κυρώσεις αυτές μου φαίνονται παράξενες. Αλλά νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε. Η ιστορία είναι εκείνη που θα βάλει τα πράγματα στις θέσεις τους και είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά. Δήλωσε η Γελένα Μουζουλίνα, μέρος του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σέρτζεϊ Λάμπροφ, έκανε λόγο για παθολογική απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών που αναγνωρίζουν την πραγματικότητα. Να δούμε τις σχετικές δηλώσεις.
Η Μόσχα δείχνει να αγνοεί το δεύτερο στάδιο κυρώσεων της Δύσης. Ο Ρώσος πρόεδρος απαντά με διάταγμα για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κρυμαίας. Η ένταση στη διπλωματική σκακέρα κλιμακώνεται. Οι αξιωματούχοι πάντως που βρίσκονται στη λίστα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνεται να ενοχλούνται ιδιαίτερα. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου έχουμε λογαριασμούς ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό οι κυρώσεις αυτές μου φαίνονται παράξενες. Νομίζω όμως ότι θα το ξεπεράσουμε, δηλώνει ειρωνικά η Γελένα Μιζούρινα, μέλος του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Η ιστορία είναι εκείνη που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και έχω πιστεί ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Ριαμπκόφ, έκανε λόγο για παθολογική απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων που θα αφορούν ακόμα και τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, άφησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Εμείς δεν θα εξαιρέσουμε πρόσωπα ή ενέργειες. Θα ήθελα μόνο να πω ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία. Επιπρόσθετες κυρώσεις, εάν η Μόσχα δεν αλλάξει κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς της στο ζήτημα της Ουκρανίας, δήλωσε ο Τζέι Κάρνεϊ. Οι Ευρωπαίοι εταίροι πάντως προειδοποιούν τη Μόσχα με τρίτο επίπεδο αυστηρότερων κυρώσεων σε περίπτωση που δεν αλλάξει στάση. Πρόοδος στα συνομιλία Ισραήλ-Παλαιστινίων ζητεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Σκληρές πολιτικές αποφάσεις ζήτησε ο Μπαράκ Ομπάμα από τον Μαχμούντ Αμπασμπάς ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τους υπόλοιπους Παλαιστίνους κρατουμένους. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Τζον Κέρι σχετικά με την απελευθέρωση της τέταρτης ομάδας κρατουμένων. Είμαστε αισιόδοξοι πως η ομάδα αυτή θα έχει απελευθερωθεί ως τις 29 Μαρτίου, γιατί η κίνηση αυτή θα είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη σοβαρότητας για αυτές τις προσπάθειες επίτευξης της ειρήνης, δήλωσε ο Μαχμούντ Αμπάς. Την ώρα της συνάντησης στο Λευκό Οίκο, χιλιάδες Παλαιστίνοι διαδήλωναν στη Ραμάλα και άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης, θέλοντας να αποδείξουν τη στήριξή τους στον Αμπάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε πριν δύο εβδομάδες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σκληρές πολιτικές αποφάσεις ζήτησε ο Μπαράκ Ομπάμα από τον Μαχμούντ Αμπάς, ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τους υπόλοιπους Παλαιστινίους κρατούμενους. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Τζον Κέρι σχετικά με την απελευθέρωση της τέταρτης ομάδας κρατουμένων. Είμαστε αισιόδοξοι πως η ομάδα αυτή θα έχει απελευθερωθεί ως τις 29 Μαρτίου, γιατί η κίνηση αυτή θα είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη σοβαρότητας για αυτές τις προσπάθειες επίτευξης της ειρήνης, δήλωσε Μαχμούντ Αμπάς. Την ώρα της συνάντησης στο Λευκό Οίκο, χιλιάδες Παλαιστίνοι διαδήλωναν στη Ραμάλα και άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης, θέλοντας να αποδείξουν τη στήριξή τους στο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε πριν δύο εβδομάδες και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επιστρέψαμε μετά το λιγόλεπτο διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε τώρα κανονικά τη ροή της εκπομπής μας, έχοντας ως θέμα το Αφγανιστάν, όπου 15 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε πολυσύχναστη αγορά. 15 λοιπόν άνθρωποι σκοτώθηκαν τουλάχιστον και 28 τραυματίστηκαν όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά που έφερε πάνω τους σε πολυσύχναστη αγορά στο Αφγανιστάν. Η έκρηξη σημειώθηκε στο προάστιο Φαριγιάμπ, που βρίσκεται στη βόρεια Καμπούλ και σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο καμικάζι εισέβαλε στην αγορά με μοτοσυκλέτα. Η χώρα βρίσκεται σε τροχιά προεδρικών εκλογών, καθώς έχουν προγραμματιστεί στις 5 Απριλίου. Μεταξύ των θυμάτων ήταν πολλές γυναίκες και παιδιά. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί.
15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 28 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του σε πολυσύχναστη αγορά. Η έκρηξη σημειώθηκε στο προάστιο Φαριγιάμπ που βρίσκεται στα βόρεια της Καμπούλ και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο καμικάζη εισέβαλε στην αγορά με μοτοσικλέτα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν πολλές γυναίκες και παιδιά. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη. Θα περάσουμε τώρα στα δικά μας και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγιναν συλλήψεις για ναρκωτικά. Στο πλαίσιο λοιπόν ειδικών δράσεων που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και κυρίως της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας συντονισμένη επιχείρηση στους υπαίθριους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της στοχευμένης δράσης προσήχθησαν συνολικά 21 άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο ηλικίας 37 και 26 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και μικροποσότητες κάναβης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Θεσσαλονίκης, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη για ένα άσχημο περιστατικό, μια οικογενειακή τραγωδία, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας, εκθυλήχθηκε χθες στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, 53χρονος άντρας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες, σκότωσε τον πατέρα του, 75 ετών, και την 42χρονη αδερφή του. Ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Η μητέρα του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έλειπε εκείνη την ώρα από το σπίτι. Οι πυροβολισμοί λοιπόν έγιναν αντιληπτοί όταν έγιναν και περί εκεί έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει και ενημερώθηκε και η αστυνομία. Το θέαμα, όπως ήταν λογικό, ήταν σοκαριστικό. Και καθώς βρέθηκαν στο σκηνικό τρεις άνθρωποι να κοίτονται στο έδαφος σε μια λίμνη αίματος. Πληροφορίες λοιπόν του Creta Live αναφέρουν ότι ο δράστης και αυτόχειρας, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ένα φίλο του, συνταξιούχο αστυνομικό, και του δήλωσε ότι αυτό που θα βρεις πάνω μου είναι η διαθήκη. Να δούμε το ρεπορτάζ από το τοπικό κανάλι Creta News. Κύριε Μανταλιτάκη, είχαμε ένα φωνικό, διπλό φωνικό και αυτοκτονία μαζί. Ναι, από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την αστυνομία και τους κατοίκους εδώ της γειτονιάς, μια οικογενειακή τραγωδία, όπως ονομάσατε και εσείς, με τρεις νεκρούς. Δύο αδέρφια και ένας πατέρας νεκρός. Έσπευσα στο χώρο του συμβάντος με δύο γιατρούς από το νοσοκομείο, σε τυχόν παροχή πρώτων βοηθειών. Το νοσοκομείο είναι σε επιφυλακή και το καρδιολογικό, το χειρουργικό, το νησιολογικό, αλλά και το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Περιμένουμε αποτελέσματα από την έρευνα πια της αστυνομίας. Δυστυχώς χάθηκαν τρεις άνθρωποι. Θα ερευνηθούν τα αίτια φυσικά. Έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι. Αυτό ακούσαμε, ότι έχουν βληθεί στο κεφάλι από το πυροβόλο όπλο, το οποίο είναι όπλο συλλόγου. Από εκεί και έπειτα την έρευνα διεξάγει. Thank you.
Άκουσα βουήτια, βουήτια, έχω βγει στο αυλί, λέω για να δω τι γίνεται και είδα γειτονιά απέναντι ότι φωνάζει βουήτια, βουήτια και έχω βγει και... Την κυρία Μαρία είδατε, την κυρία Μαρία. Ναι, ναι, αυτή ήτανε. Και έχω βγει εδώ στον δρόμο, είδα οι άλλοι εκεί πέρα στο μπαλκόνι μάλλον έπαιρνε αστυνομία με αυτό το καιρό και μετά είδα μια άλλη Ελληνίδα εκεί, αυτή φώναξε αστυνομία, το κρατούσα λίγο κυρία Μαρία μην πέφτει στον δρόμο μέχρι να έρθει η αστυνομία και αυτό. Και από την Κρήτη θα πάμε στη Μυτιλίνη, όπου αντιμέτωποι με σκληρές εικόνες βρέθηκαν οι άνδρες της ελληνικής ακτοφυλακής, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενων μεταναστών ανοιχτά του νησιού. Πτώματα ανήλικων παιδιών εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θάλασσα ή να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε μια ημιβυθισμένη λέμβο, σε μία ακόμα τραγωδία στα θαλάσσια σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του ακροτηρίου Κόρακα της Μυτιλίνης ξεκίνησε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από την διάσωση των μεταναστών από παραπλέον πλοίο. Οι διασωθέντες τόνισαν πως επέβαιναν σε μια λέμβο μαζί με 15 ακόμα μετανάστες, η οποία αναποδογύρισε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Άμεσα σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Οι έρευνες διεξάγονται και από την ελληνική ακτοφυλακή. Και παρόλα αυτά θα δούμε τη συνέχεια στο ρεπορτάζ. Είδαμε πλάνα λοιπόν από την ομάδα διάσωσης στη Μυτιλίνη και ελπίζουμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η τραγωδία. Θα περάσουμε τώρα στην Λαμία, όπου η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να πιστώσει τους λογαριασμούς χαμηλοσυντοξιούχων και ενστόλων με το μέρισμα που τους αντεξυχεί από το πρωτογενές πλεόνασμα πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την ύπαρξή του. Όπως δήλωσε και από το κόμμα Δράση ο Θόδωρος Σκυλακάκης μέσα από την τηλεόραση του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας.
Φαίνεται πως κλείδωσε στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα η διανομή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος από την κυβέρνηση μετά και την επικύρωσή του από τη Eurostat στις 23 Απριλίου. Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε μετά από σκληρό παζάρι. Η Τρόικα θα αποδεχθεί μια μονομερή κίνηση της κυβέρνησης, όπως έγινε με την παράταση στους πληστηριασμούς, την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2014 και το χαμηλό ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό θα συμβεί επειδή, όπως αναφέρει η εφημερίδα, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 θα υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη διανομή του πλεονάσματος περί τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ποσού μικρότερο από το 70% προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ένστολους. Η παροχή μάλιστα θα είναι εφάπαξ. Μέρος του πλεονάσματος θα διατεθεί και σε μέτρα ανάπτυξης της οικονομίας, τα οποία ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Δεν υπάρχει πλεόνασμα, ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της δράσης Θεόδωρος Κυλακάκης, εξηγώντας το τι ακριβώς εννοεί. Εδώ πέρα μοιράζουμε δανεικά στην πραγματικότητα, διότι και μοιράζουμε και την φορολογική απελπισία των ανθρώπων, γιατί τα χρήματα αυτά προέρχονται εν μέρη από δανεικά, μια που το πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε έλλειμμα, απλώς έχουμε μικρότερο έλλειμμα από ό,τι στο παρελθόν. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε απόγνωση από την απίστευτη φορολογία, από την οποία έχουν προέλθει κάποια χρήματα για να κάνει η κυβέρνηση διορισμούς κατά κύριο λόγο, ετοιμάζει να κάνει 10.000 διορισμούς το 2014 και να κάνει και κάποιες παροχές εις βάρος της παραγωγικής οικονομίας και των ανέργων. Γιατί η Τρόικα έχει κάνει σοβαρά λάθη. Εγώ της έκανα πολύ αυστηρή κριτική στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, και της είπα ότι βοήθησε να συντηρηθεί το πελατειακό κράτος εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Και δεν καταλαβαίνω, ενώ αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα είναι το πελατειακό μεγάλο κράτος, πώς αυτός που κυρίως την πληρώνει είναι ο καθημερινός επαγγελματίας, μικροεπιχειρηματίας, οι άνθρωποι, οι απλοί, ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, γιατί μιλάμε τώρα για 2.000 απολύσεις που συζητούμε αν θα γίνουν ή όχι το 2015 και τραβάμε κόκκινη γραμμή, και δεν τραβάμε κόκκινη γραμμή στο γεγονός ότι 500.000 άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα είναι με καθυστερούμενα και απλή, γιατί το κράτος δεν πληρώνει τις οφειλές του σε σημαντικό βαθμό και διότι έχει υπερφορολογήσει το σύμπαν. Υπάρχει μια αδικία, βαριά αδικία για την παραγωγική Ελλάδα. Τις θέσεις του μετόπου των εργαζομένων για την συνδικαλιστική αντεπίθεση παρουσίασε στη Λαμία ο Σωτήρης Μαρτάλης, μέλος του μετόπου. Στόχος είναι η δημιουργία του νομαρχιακού τμήματος Φθιώτιδας να αγωνιστεί για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Παράρτημα στη Φθιώτιδα επιχειρεί να ιδρύσει το μέτωπο εργαζομένων για συνδικαλιστική αντεπίθεση. Μιλώντας στα μεσημβρινά γεγονότα του ΣΤΑΡ, το μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής τόνισε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα περνάει κρίση και είναι απαραίτητη η ανανέωση. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκπροσωπηθεί σωστά και αδιαφορούν, αφού επικεφαλής των συνδικαλιστικών παρατάξεων ήταν άτομα που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι δέχονται, ο κόσμος της εργασίας, μία επίθεση η οποία είναι, θα λέγαμε, σκληρή, έχει περίπου 30% πια ανεργία, 1,5 εκατομμύριο άνεργους, έχει μείωση 35-50% στα εισοδήματα των εργαζομένων, έχουν καταργηθεί ουσιαστικά νόμοι οι οποίοι προστάτευαν τον κόσμο της εργασίας. Το τελευταίο το οποίο ακούμε να συζητάνε στα κανάλια είναι να ανατρέψουν ακόμα και τον 1264, τον νόμο στην πραγματικότητα με τον οποίο υπήρχε η δυνατότητα να αντιδρούν συλλογικά οι εργαζόμενοι και να παλεύουν. Όλα αυτά δυστυχώς δεν κατόρθωσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων να τα ανατρέψουν, να τα σταματήσουν. Αυτό το πράγμα είχε σαν αποτέλεσμα να πέφτει η εμπιστοσύνη του κόσμου και απέναντι στα συνδικάτα και απέναντι στους συνδικαλιστές. Νομίζω ότι αυτοί είναι ενδεικτικά κάποιοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να λέμε την ανάγκη πια να γυρίσουμε μια νέα σελίδα, να υπάρξει μια νέα παράταξη μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί, κύριε Μαρτάλη, πιστεύετε ότι τα συνδικάτα, όπως ισχυρίζεστε, δεν πέτυχαν το σκοπό τους?
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είδαμε τον κόσμο της εργασίας τα τελευταία 3-7 χρόνια να αντιδρά. Είχαμε περισσότερες από 30 πανεργατικές απεργίες, 4 από τις οποίες, 2 από τις οποίες ήταν 48 ώρες, 2 ημερών. Είδαμε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, είδαμε περικυκλώσεις της Βουλής. Είχαμε το κίνημα των πλατιών, είχαμε το κίνημα «Δεν πληρώνω» με διόδια, ΔΕΗ. Παρόλα αυτά δεν έγινε κατορθωτό να σταματήσει αυτός ο κατήφορος, να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές που τα παίρνουν από τους εργαζόμενους και τα δίνουν στους τραπεζίτες και στους έχοντες. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα ήταν μια αδυναμία των συνδικάτων. Γιατί όμως στην πραγματικότητα δεν μπόρεσαν τα συνδικάτα να τα σταματήσουν όλα αυτά? Των διοικητικών συμβούλων δηλαδή. Όχι μόνο τα διοικητικά συμβούλια. Το πρώτο είναι τι πλειοψηφίες υπήρχαν μέσα στα συνδικάτα. Μέχρι σήμερα τα συνδικάτα σε επίπεδο τριτοβάθμιων ενώσεων, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, αλλά και στις περισσότερες ομοσπονδίες, υπήρχε μια συντριπτική πλειοψηφία των δυνάμεων της ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, δηλαδή των δυνάμεων που αναφερόντουσαν ιδεολογικά τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, και στην ουσία κόβανε, φρενάρανε το να υπάρξει μια κλιμάκωση. Μπαίναν οι πανεργατικές απεργίες και δεν έμπαινε το επόμενο βήμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να σταματήσουν αυτές τις πολιτικές. Ώρες αγωνίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί στη διαθεσιμότητα στη Λαμία μετά από, σε 17 καθηγητές μετά από 20 χρόνια δουλειάς κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Αφού στις 22 Μαρτίου λήγει η προθεσμία των 8 μηνών προκειμένου να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είναι λογικό, βρίσκονται στον αέρα. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις τους. Η αντίστροφη μέτρηση για την λήξη της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ξεκίνησε. Το οκτάμηνο συμπληρώνεται στις 22 Μαρτίου και οι καθηγητές ζουν με την αγωνία. Εκτός από τους συναδέλφους που βγήκε ένας προσωρινός πίνακας με τα δεύτερα πτυχία που έχουν ανακοινωθεί γύρω στα 187 ονόματα συναδέλφων που απορροφιούνται με τα δεύτερα πτυχία, οι υπόλοιποι δεν έχουμε τίποτα δεδομένο στα χέρια μας. Υπάρχουν κάποιες προκηρύξεις που έχουν το τελευταίο διάστημα τρέξει. Ο χρόνος όμως είναι πολύ μικρός. Μας έχουν μείνει πλέον 9 ημέρες. Δεν ξέρω σε αυτές τις 9 ημέρες τι θα αλλάξει και θα μπορούμε να πούμε ότι αν είμαστε στους αυτούς που κινδυνεύουμε ή αυτούς που δεν κινδυνεύουμε. Η Γεωργία Ζαγκανά είναι μία από τους 17 καθηγητές της Φθιώτιδας που κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια δουλειάς. Κινδυνεύουμε να μείνουμε στον δρόμο, κινδυνεύουμε μετά από μια πορεία στην εκπαίδευση, χωρίς λόγο και αιτία, να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε και να ξεκινάμε πάλι από μηδενική βάση σε μια ηλικία αρκετά προχωρημένη πλέον για ξεκίνημα και με ένα τελείως αβέβαιο μέλλον. Αντιδρούμε σε όλα αυτά, δεν δεχόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που θέλω να δώσω ως μήνυμα είναι ότι σήμερα είμαστε εμείς, ίσως αύριο είναι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Η πολιτική της κυβέρνησης καταργεί την δημόσια και δωρεάν παιδεία. Παιδεία που μόνο λίγοι και πλούσιοι θα μπορούν να έχουν. Καταλήγει η κυρία Ζαγκανά. Τα πράγματα στην εκπαίδευση δεν είναι ευχάριστα. Ξεκίνησε λοιπόν η επίθεση στην εκπαίδευση με τις διαθεσιμότητες, με την αξιολόγηση, με καινούργια δεδομένα που υποβαθμίζει το έργο μας, υποβαθμίζει τη δημόσια δωρεάν παιδεία, καταργεί τη μόρφωση από τους μαθητές και τους περνάει σε κατάρτιση και ψευτοειδίκευση και αφήνει το δικαίωμα της μόρφωσης σε πολύ λίγους που δυστυχώς πρέπει να έχουν πολλά χρήματα για να την κατέχουν. Το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να δώσουμε σήμερα εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ότι είμαστε κάποιοι συνάδελφοι σε διαθεσιμότητα ή κάποιοι συνάδελφοι αξιολογούνται αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά είναι κομμάτια ενός ολόκληρου παζλ. Το μήνυμα πρέπει να πάρουμε ότι κινδυνεύει η δημόσια δωρεάν παιδεία να καταργηθεί, να μην μπορούν τα παιδιά πια των απλών ανθρώπων να μορφωθούν και εμείς είμαστε ενάντια σε όλο αυτό. Δεν δεχόμαστε λοιπόν την υποβάθμιση της εκπαίδευσης, δεν δεχόμαστε τη διαθεσιμότητα, δεν δεχόμαστε την αξιολόγηση. Ζητάμε δωρεάν δημόσια παιδεία για όλους, δουλειά για όλους. Αυτές λοιπόν ήταν οι κυριότερες ειδήσεις και τώρα θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε σε μια ενδιαφέρουσα νέα εφεύρεση, όπως είναι το σπίτι από τρισδιάστατη οικοδομική εκτύπωση. Ένα σπίτι λοιπόν προϊόν τρισδιάστατης εκτύπωσης θα επιχειρήσει να κατασκευάσει το αρχιτεκτονικό γραφείο Dus Architect στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ.
Το εκτυπωμένο σπίτι σχεδιάζεται να αναγερθεί δίπλα σε ένα κανάλι της πόλης. Την εκτύπωση των διαφορετικών μερών θα αναλάβει ο εκτυπωτής τρισδιάστατων εκτυπώσεων The Camer Maker, που είναι εγκατεστημένος μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυτιλιακό εμπορευματοκιβώτιο ύψους 6 μέτρων. Τη διαδικασία μπορούν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες του χώρου έναντι, σαν αντίτιμο 2,5 ευρώ. Το κτίριο, όταν ολοκληρωθεί βάσει σχεδιασμού εντός της επόμενης τριετίας, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως μουσείο τρισδιάστατης οικοδομικής εκτύπωσης εξωτερικά και δεν θα διαφέρει τίποτα με τα υπόλοιπα σπίτια των καναλιών της Ολλανδικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, οι σχεδιαστές, όπως είναι λογικό, παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης κτιρίου με αυτή την μέθοδο. Όπως δήλωσε όμως στο New Scientist ο Έρβιν, ο κατασκευαστής του εργαστηρίου, πράγματα που δουλεύουν σαν θαυμάσια στον υπολογιστή ή στο εργαστήριο, ξαφνικά δεν δουλεύουν καθόλου καλά όταν γίνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Να περάσουμε να δούμε αυτό το τρισδιάστατο σπίτι. We started with 3D printing, which was like years and years ago, but then on the small ones. We thought like, okay, we're architects, we have to build a big one if you want to print a house. 3D printing, that's like speed and materials. Why we now print with plastic? It's not that we say that everyone should live in a plastic house. It's the material which works at the moment with this technique. We made this whole country, you know, because it's underwater, less sea level, so everything is made here. And that's also why we want to do it, you know, to actually see what this technique actually can mean for housing 7 billion people on this planet. At the moment, with the pace of growth in the megacities, current construction technique is not sufficient enough. Maybe that's why we also believe that 3D printing can actually make a big difference in 5, 10, 20 years' time. Το επόμενο μας θέμα είναι εξίσου ενδιαφέρον και είναι το συνθετικό μετάξι αράχνης στην αγορά. Ο Spider-Man λοιπόν γίνεται πραγματικότητα. Το μετάξι που εκρίνει η αράχνη είναι ένα τόσο ισχυρό υλικό που ενέπνευσε το Stan Lee της Marvel Comics να δημιουργήσει τον φανταστικό άνθρωπο αράχνη, κοινώς τον Spider-Man, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Οι προσπάθειες που καταβάλουν ορισμένες καινοτόμες εταιρείες να κατασκευάσουν συνθετικό μετάξι αράχνης δείχνουν ότι η φαντασία του Lee δεν είναι και τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Το μετάξι της αράχνης είναι υπερανθεκτικό, 5 φορές πιο ανθεκτικό από το ατσάλι, ενώ μπορεί να απορροφήσει χωρίς να σπάσει 3 φορές περισσότερη ενέργεια από το κέρβαλ, το συνθετικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των αλεξίσφαιρων γυλαίκων. Τα τελευταία 20 ετία όμως υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή συνθετικού μεταξιού, επαναλαμβανόμενα από διάφορα μόρια γλυκίνης και αλανίνης, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμένανε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι επίσης οι πολυπλοκότητες των ινών. Από την άλλη πλευρά, η εκτροφή αραχνών δεν πετυχαίνει εξαιτίας των κανιβαλιστικών του στάσεων. Δείτε ενδιαφέρον βίντεο για το μετάξι της αράχνης.
But when it comes to strong, light, and flexible materials built atom by atom, another natural material may hold the key. It's not new. In fact, it's been around for hundreds of millions of years. It's spider silk. Spider silk has been shown to have more tensile strength than steel and Kevlar. It can stretch to 140% of its length without breaking and remains flexible even in extreme cold. It's also so lightweight that a mere pound of the stuff could form a single strand long enough to stretch around the equator. But could we ever harvest enough to put it to use? I paid a visit to the American Museum of Natural History in New York, where I met Nicholas Godley. This is it. This is your baby? This is the big one. Who enlisted the help of more than a million spiders to make this breathtaking piece of fabric. It's the largest known textile and sample or piece of spider silk in the world. To truly appreciate this remarkable material, you have to feel it. The main piece is so valuable, it's off limits, even to its creator. But Nicholas has brought a smaller sample. It feels really, really, really soft. Like animal wool or something. I challenge you to break off this piece. I'm gonna break before it does. Okay, it does not break. It's like pulling a strand of steel. Wow. It's beautiful, and it's super strong. Could we ever put spider silk to practical use? It's very difficult, obviously, to do this on a commercial scale. And it took 1,063,000 spiders, roughly, to make. Jeez! It takes about 20 minutes for each spider, and they produce about 400 yards of thread. Each thread was pulled by hand from a spider's spinneret. It took 4 years and millions of strands to weave this 11-foot-long masterpiece. Its rarity is a testament to the sheer difficulty of harvesting this material. But that may soon change, thanks to this guy. So here's where we keep our spiders. We have special little cages for them in this room. Spider Central, huh? Whoa! Not funny! Not funny! You're now an official Spider-Man affiliate. This is Randy Lewis, a biologist at the University of Wyoming, who's stuck on spider silk. Wow. This is a golden orb weaver. Golden orb weaver. You just cup your hand and get behind her. Why is she making web right now? Because she wants to make sure if she falls, she catches herself. So she's constantly spinning out that drag line? Whenever they move, they leave the drag line behind. That's kind of where it got its name. Randy has been fascinated by the amazing properties of dragline silk for 15 years. And he knows all too well the difficulty of extracting silk from spiders. So he set out to find a way to mass produce the stuff in hopes of revolutionizing the world of strong materials. Wyoming is ranch country. So when Randy began to consider how to solve the problem, his thoughts turned to livestock. He figured maybe he could combine a little old-fashioned animal husbandry with the emerging science of genetic engineering. Now, thanks to Randy, these goats have just a little bit of spider in them. Transgenic, that's the word for what these goats are? Right, means that they have a gene from another organism that's been put into their chromosomes. Genes are sections of DNA that contain the encoded instructions for making proteins. Scientists identified the two genes in spider DNA that make silk. They copied one of the genes and spliced it into the DNA of goats so that they would make spider silk protein in their milk. I'm a little worried about what we're going to find in here. Eight-legged goats, giant you dripping webs. You won't be able to tell the normal goats from the transgenic goats because they're all exactly the same. Oh, I had a dog like you once. It's impossible just by looking to tell these goats from their non-spidey brethren. But scientifically, they're very valuable. Yeah, you're special. You've been genetically modified. How does it feel to be genetically modified, huh?
Only 50% of Randy's goats will inherit the necessary gene, and the females that are born with it will go on to produce spider silk protein in their milk. And that's what I've come all this way to see for myself. Can I try it? You're certainly welcome to. We normally use the electric just because it's a whole lot faster, but you're welcome to. Faster, but you've never seen me milk a goat. All right, well, you're about to find out here. So this one's skim and this is 2%? Well, in this case, they're both spider silk, so you can choose either one you want. Okay, so just grab and tug? Just like... Right, just squeeze down. You can squeeze your fingers and just... Wow. What percent of this milk is spider silk stuff? For most of these, it's relatively low. So we're talking about maybe 1 to 2%. Gives 2% milk a whole new meaning. That's right, 2%. Yeah, we'd love to see 10%, but we'll take 2% at this point in time. Next begins the painstaking process of coaxing the silk protein out of the milk. So we take the milk that we collected out at the farm, we pump it onto this column, which has a whole bunch of very small tubes in it. All right. Tubes have holes in it so that the spider silk protein and the milk proteins come out of the tubes, and it keeps the fat inside. So what's left is basically goat skim milk. Exactly. Eventually, Randy comes away with a vial of highly concentrated silk protein. How much milk went into making this tiny drop of... From our best goats, that would be about a quarter milk. Wow. And then what? How much silk can you get out of it? We can get at least 2 to 3 meters. Wow. All right, let's have a look. The final step is the most delicate. Randy's team takes the protein liquid and slowly injects it into an alcohol bath, which causes the liquid protein to solidify into a strand of actual spider silk. So this is it. So this is your man-made spider silk. This is man-made spider silk. Now, to prove its mettle, Randy loads the strand into a machine that measures tensile strength. Look, you can start to see it moving. It is. It's straightening out. The silk stretches as it resists being pulled until... It just broke. I'm sorry, Randy. Broke. But there's nothing to be sorry about. A computer measures the force it takes to break the sample, telling them its tensile strength. Remember, the tensile strength of steel, its resistance to being pulled, is what kept my plane from plunging into the ocean. The tensile strength of spider silk appears to be greater than steel or even Kevlar. Not as strong as carbon nanotubes, but more flexible, easier to make in long strands, and certainly not toxic. We are stronger than Kevlar, we're stronger than steel, we're not stronger than the natural silk. The spider silk protein demonstrates nature's ingenuity. Its structure is comprised of 3 distinct sections. Randy compares one of those sections to children's building blocks. So if you look at a molecular model, what you see is that they have little pins and little holes just like Legos. So if you take and put them together and stack them up like this and you try to pull them apart. These are proteins here? These are the proteins, and that's part of the protein. We try to pull it apart. It doesn't pull apart. Okay, so if I'm pulling this way and this right. way, and this is the drag line, and it's not coming apart. That's right. So that's one part of the drag line. Proteins, good for you, okay? So 400 million years, spiders been playing with Legos. The second section of the protein is stretchy. For elasticity, they have something that literally looks like a molecular spring. When you pull on the ends, right. It stretches. Okay, so this And that's the elasticity. This would be a different protein? No, it's the same protein. It has different parts. Okay. So we have in the same protein, we have Legos. Right. We have springs. Okay. And then in order to put them together, we have zippers. Zippers hold things together very well, but they have some flexibility. So you have a way of being able to put this together with a spring. It might be too tight to do that. So you put a zipper in between. And now you have dragline silk. These basic building blocks repeat over and over again, trillions of them in each strand of silk. The complex structure is evolution's way of enhancing the strength of the common raw materials found everywhere in nature. Before I leave, Randy suggests one last experiment for us would-be Spider-Men. You getting anything? I don't feel a thing. Nothing.
Αρκετά ενδιαφέρον το μετάξι από ιστό αράχνης και σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί αγοραστές. Τώρα θα περάσουμε στο Big Bang, το οποίο επιβεβαιώθηκε. Ίχνος που άφησε στον ουρανό η μεγάλη έκρηξη, το Big Bang όπως λέγεται, θεωρεί ότι έχει ανακαλύψει η επιστημονική ομάδα BISEP. Σύμφωνα με τους επιστήμονες πρόκειται για βαρυτικά κύματα που εμφανίστηκαν αμέσως μετά και θεωρούνται το αρχαιότερο ανιχνεύσιμο φως από το τηλεσκόπιο. Πάμε να το δούμε. Ίχνος που άφησε στον ουρανό η μεγάλη έκρηξη Big Bang θεωρεί ότι έχει ανακαλύψει η επιστημονική ομάδα BISEP 2. Σύμφωνα με τους επιστήμονες πρόκειται για βαρυτικά κύματα που εμφανίστηκαν αμέσως μετά και θεωρείται το αρχαιότερο ανιχνεύσιμο φως από τηλεσκόπιο. Αυτά και για το Big Bang και τώρα θα δούμε για το ρομπότ το οποίο λύνει κύβο του Ρούμπικ με χρόνο που μπήκε στο βιβλίο Guinness. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν φέρουμε σε έναν εργασιακό χώρο ένα ρομπότ και το οποίο με καθοδήγηση έξυπνου προγραμματισμού αρχίζει και λύνει το κύβο του Ρούμπικ. Χρησιμοποιώντας το ρομπότ είναι φτιαγμένο από τουβλάκια Lego, ένα κινητό τηλέφωνο και κατάφεραν λοιπόν να λύσουν το κύβο στο ρεκόρ 3,2 δευτερόλεπτα. Να περάσουμε να το δούμε. Το επόμενο μας θέμα είναι αφιερωμένο σε όσους μεγάλωσαν τη δεκαετία του 90. Όποιος μεγάλωσε σε εκείνη την εποχή θα ξαναθυμηθεί τα παιδικά του χρόνια από τον τρόπο ζωής γύρω από αυτά. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Πάω στη δουλειά και σε συναντάω ξαφνικά. Χαίρετε, τι κάνετε, μου λες. Κι όλο υποσχέσεις είναι οι ματιές. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δεινή. Κι έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω, ό,τι γίνει. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω το στο ξαφνικά. Φεύγω από το σπίτι βιαστικά και σε βλέπω με τα κολλητά. Μπαίνουμε στο ασανσέρ μαζί και παρακαλώ το ρεύμα να κοπεί. Γρήγορα μια ασπιρίνη, το κορμί της είναι δεινή. Κι έχει απόψε και σελήνη, δεν θα φταίω ό,τι γίνει. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε
να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στα σανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Σαν σανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στα σανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στόπ ξαφνικά. Συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στόπ ξαφνικά. Καθρέφτη ξυριζόμουνα και βαριόμουνα. Σ' αυτό το μπαρ κι εγώ δεν ήθελα να πάω. Ας που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Μες στο αυτοκίνητο βαριόμουνα και σπεπόμουνα. Ήθελε εγώ στις κοσμικές της συγκεντρώσεις. Του μονιστής θέλεις να βγεις για να γλιτώσεις. Όλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο. Περνάς από μπροστά μου ξαφνικά. Ελπίζουμε λοιπόν μετά από αυτό το ωραίο θέμα να είχατε κι εσείς τις ίδιες ωραίες αναμνήσεις με εμάς. Κάπου σε αυτό το σημείο τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί και αύριο στις 9 ακριβώς. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.